Επειδή τα γραπτά μένουν, στη χθεσινή του ανακοίνωση γίνεται ξεκάθαρο, ορίστε, αυτή είναι η έκθεση αυτοψίας του τροχαίου ατυχήματος. Το πρωτότυπο, βλέπετε, είναι το σφραγίδα, πρωτότυπο. Είναι κανονική και δεν είναι φωτοτυπία. Δεν είναι φωτοτυπία. Ναι, βλέπουμε. Που τι λέει αυτή η έκθεση, για παράδειγμα, ότι με βάση τις μαρτυρίες των κοριτσιών οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης. Έτσι, αποκαλύπτουμε όμως την έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, την οποία στην ανακοίνωσή του... Κώστα, να δείχνουμε τα έγγραφα, σε παρακαλώ. Κώστα, η Φαντή. Στην οποία, την οποία έκθεση αμφισβητεί καθ' ολοκλήρου ο κύριος Άσπρος, λέγοντας ότι δεν είναι η έκθεση, είναι αποσπάσματα της έκθεσης μαζί με κάποιους ιδιώτες πραγματογνώμονες της οικογένειας Παντελίδη. Αυτό για να το ισχυρίζετε. Συγγνώμη, η Μίνα Αρναούτου και η Φρόσο Κυριάκου, όλες αυτές τις μέρες λένε ότι αναφέρονται σε αυτήν την πραγματογνωμοσύνη της Ελλάς. Εμείς άλλοι έχουμε και άλλοι έχουν αυτοί. Δηλαδή, αυτό δεν γίνεται. Όχι, είναι μία η έκθεση. Προφανώς είναι μία η έκθεση. Απλά, προφανώς ο άνθρωπος του είχαν μεταφέρει... Επειδή αναφέρεται μέσα στην ανακοίνωση περί τηλεδίκης. Προφανώς ο άνθρωπος, εικάζω, δεν είχε δει το βίντεο και του το μετέφεραν και βιάστηκε να βγάλει αυτή την ανακοίνωση. Και σε δεύτερο χρόνο λέει στο Μένιο, δεν αμφισβητώ αυτό που είπατε, αμφισβητώ για το νιδρώτα στο τιμόνι. Μα εμείς είπαμε ότι θα σταλεί και στο εξωτερικό, δεν είπαμε. Μισό λεπτό να απαντήσει ο Βασίλης ο Χίτος, γιατί τον αφορά. Ναι. Η επίθεση ήταν στο πρόσωπο του αστυνομικού συντάκτη του σταθμού. Ότι είμαι φάνταστος και τα σχετικά, έτσι. Λοιπόν, στο έγγραφο λοιπόν 4 που αποκαλύψαμε, αυτό εδώ, το είπαμε και το αποσαφηνίσαμε χθες, είναι ένα εντός εισαγωγικών ορφανός, ένας ορφανός ιδρώτας μιας γυναίκας που προσομοιάζει με το αποτύπωμα της Φρόσος Κυριάκου, το οποίο όμως επουδενή το αποτύπωμα αυτό δεν είναι ούτε φυσικά του Παντελίδη, γιατί είναι γυναικείο αποτύπωμα, αλλά δεν είναι της Αρναούτης Μυρσίνη, όπως γράφεται. Και χρήζει, λένε τα εγκληματολογικά, περαιτέρω μελέτης. Και έρχεται η οικογένεια και λέει, παρακαλώ εγκληματολογικά εργαστήρια, αν αδυνατείτε ελληνικά εγκληματολογικά εργαστήρια, να αποσταλεί αυτό στο εξωτερικό. Εδώ, Βασίλη Χίτο, θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι ο δικηγόρος, ο κύριος Άσπρος, στην τέταρτη συζήτησή μας, λίγα λεπτά πριν βγούμε στον αέρα, είπε ότι αυτά τα στοιχεία δεν τα δίνει η ελληνική αστυνομία, αυτό που μόλις μετέφερες και είδαμε αποτυπωμένο, αλλά ιδιώτης πραγματογνώμονας για το θέμα αυτό που μόλις ανέφερες. Βλέπετε, Μένιο, εδώ είναι η σφραγίδα. Παρακαλώ, Κώστα, τον της πρώτης σελίδας, είναι η σφραγίδα της πρώτης σελίδας της έκθεσης των εγκληματολογικών εργαστήριων. Και όπως φαίνεται από τη σφραγίδα, αυτό που έχει μπει στο email μου δεν είναι φωτοτυπία. Και επακολουθούν όλα όσα διαβάζω. Είναι η πρώτη σελίδα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Έτσι. Και είπαμε επίσης χθες, Μένιο, ότι αν προσομοιάζει το δικούς, όχι ότι είναι ντε και καλά της Φρόσος Κυριάκου. Μάλιστα. Έτσι. Και γιατί αυτή η πρεμούρα για τον κύριο Άσπρο, είναι νόμιμη η αμοιβή του δικηγόρου Μένιο στα αστικά δικαστήρια και μάλιστα σε μία τόσο υπόθεση που επιφέρει βαρύ τραυματισμό και θάνατο, είναι δεδομένη και δεδομένα υψηλή. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να έρχεται να λέει ότι εμείς αλλοιώσαμε στοιχεία και δεν αποκαλύψαμε, δεν έχουμε στα χέρια μας Βασίλη, την έκθεση πραγματική. Εκεί ήθελα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Τα ακούει και η Τζόρτζια με μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία λέμε. Πρώτον, αφορά να καλεστεί άμεσα ο κύριος Άσπρος από τον αρμόδιο εισαγγελέα και να δώσει απαντήσεις για το θέμα ότι αμφισβητεί τα δημόσια έγγραφα του ελληνικού εγκληματολογικού εργαστηρίου του κράτους ότι είναι παράτυπα. Αλφα. Δεύτερον, να μας πιστοποιήσει και να μας προσκομίσει και όχι σε εμάς, στην ελληνική δικαιοσύνη, έγγραφα που λένε άλλα από αυτά τα οποία λένε, επαναλαμβάνω, τα επίσημα έγγραφα τα οποία προέρχονται από την ελληνική αστυνομία. Δεύτερον, να απαντήσει στις αρμόδιες αρχές για τον τρόπο αμφισβήτησης. Τρίτον, να καλεστεί και να πάρει θέση αμέσως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς ένας δικηγόρος, επαναλαμβάνω, στο επάγγελμα
και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δημοσιογράφος ή εμπλεκόμενος ο ίδιος στην υπόθεση, ασκεί κριτική και προσβολές ενάντια σε, δια του τύπου μάλιστα στα μίντια για έναν αστυνομικό συντάκτη και για μια τηλεοπτική εκπομπή η οποία απαρτίζεται από μέλη της Ένωσης Συντακτών και να τοποθετηθεί αμέσως και γι' αυτό η Ένωση Συντακτών για αυτά τα λόγια της ντροπής. Και επίσης είπαμε, Μένιο, ότι μπορεί η κοπέλα το αποτύπωμα πέρα από τις κλίδες αίματος, που είναι ανδιαφυσβήτητο γεγονός, πάνω από την αριστερή ομοπλάτη στη θέση του οδηγού, που ανήκουν στην Κυριάκου, άλλο αν ήταν αυτή ή δεν ήταν στη θέση του οδηγού. Λέμε πού βρέθηκαν οι κοιλίδες αίματος, έτσι. Είπαμε για τον υδρότα στο τιμόνι, μπορεί η κοπέλα να ισχυριστεί ότι ήταν αποτυπώματα από προγενέστερο χρόνο. Το είπαμε ξεκάθαρα αυτό. Επίσης να σχολιάσω ότι και για το εξής το οποίο αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισης, ο πληροεξούσιος, συγγνώμη, δικηγόρος της κυρίας Κυριάκου, ότι λέει και πολλά ακόμα στοιχεία τα οποία όσο και αν επιμένουν κάποιοι δεν θα σχολιάσουμε ή δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ παρά μόνο εκεί που πρέπει, είτε στην ελληνική δικαιοσύνη. Να είστε σίγουρος γι' αυτό, κυρία Άσπρε, ότι στην ελληνική δικαιοσύνη θα βρεθείτε αντιμέτωπος, θα καλεστείτε και θα απαντήσετε για την πελάτησά σας, όπως επίσης θα ενημερωθεί και το τηλεοπτικό κοινό και όλος ο κόσμος τι έγινε εκείνη την μοιραία μέρα όπου αυτή τη στιγμή η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη ψάχνει αυτές τις απαντήσεις. Επίσης, κύριε συνήγορε, θα πρέπει και οφείλετε να απαντήσετε και να διευκρινίσετε δια του τύπου επίσης τι εννοείτε και για ποιους εννοείτε ότι κρύβονται πίσω από κλειδωμένες πόρτες των γραφείων. Μας απαντήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης και όχι σε εμάς, στην οικογένεια αλλά και στον κόσμο, τι δουλειά και από πού γνώριζε οι δύο συνεπιβάτηδες και με ποιον τρόπο γνώριζαν τον Παντελή Παντελίδη. Μιλάω για την Φρόζο Κυριάκου και τη Μίνα Αρναούτη. Πόσο διάστημα πριν γνωριζόντουσαν, από πού προκύπτει, Βασίλη Χίτο, η γνωριμία τους και πώς προέκυψε να βρεθούν το ίδιο βράδυ στο ίδιο αυτοκίνητο. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για την ελληνική δικαιοσύνη να δούμε την πραγματικότητα της φιλίας και της γνωριμίας και το πώς προκύπτει να βρισκόντουσαν εκείνο το μοιραίο βράδυ. Και πού ήταν πριν. Ακριβώς. Και πού ήταν πριν. Και τι ακριβώς κάνανε εκεί που ήταν πριν οι δύο κυρίες που δεν είχαν καμία σχέση επαγγελματική με το επάγγελμα του Παντελή Παντελίδη, ούτε ήταν χρόνια γνωστές του, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ. Είναι πολύ ωραία αυτά τα ερωτήματα, αγαπητοί δικηγόροι υπεράσπισης των δύο πλευρών. Είναι καλό όμως να μαθευτεί και στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και στον κόσμο και στην οικογένεια.